Πλήθος ομιλητών στο ετήσιο συνέδριο συνεχιζόμενης ενημέρωσης του παιδιάτρου που πραγματοποιείται μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Grand Serai στα Ιωάννινα. Ο τομέας υγείας παιδιού, τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αρρωγή Πρόληψης και Θεραπείας Παιδικών Νοσημάτων διοργάνωσαν το επιστημονικό αυτό συνέδριο. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του τομέας υγείας του παιδιού και απευθύνεται πρωτίστως στον παιδίατρο, στο γενικό γιατρό αλλά και σε κάθε άλλο γιατρό συναφούς ειδικότητας που ασκεί πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, όπως αναφέρθηκε από όλους τους ομιλητές. Το συνέδριο είχε ως στόχο την προβολή των νεότερων δεδομένων στον παιδιατρικό τομέα, καθώς η θεματολογία βασίζεται στις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει οι παιδίατροι, καθώς και στα νεότερα προβλήματα και συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Το συνέδριο αυτό αποτελεί θεσμό και μοναδική κληρονομιά για όλους εμάς την παιδιατρική κλινική και κάθε χρόνο το διοργανώνουμε με εξαιρετική αφοσίωση αλλά και εξωστρέφεια, έχοντας κάθε φορά όπως και φέτος προσκεκλημένους ομιλητές, διακεκριμένους επιστήμονες από νοσοκομιακά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Ο στόχος του συνεδρίου είναι αυτό που λέει και ο τίτλος, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του παιδιάτρου σε συχνά αλλά και σπάνια νοσήματα της παιδικής ηλικίας. Με το συνέδριο αυτό, μεταξύ άλλων, δίνουμε μεγάλη σημασία στην επιστημονική αλληλοεπίδραση με τους παιδιάτρους άλλων νοσοκομείων της Ηπείρου και όχι μόνο, αλλά και με τους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα, διότι πιστεύουμε ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, που είναι η βέλτιστη φροντίδα των παιδιών. Κυρίες και κύριοι, τα Ιωάννινα αναδεικνύονται σε σημαντικό συνεδριακό προορισμό, καθώς έχουν ξεφύγει από τη γεωγραφική απομόνωση των προηγουμένων δεκαετιών και καθώς ευρίσκονται στο σταυροδρόμι δύο μεγάλων οδικών αξώνων που τέμουν κάθετα τη χώρα, της Ιωνίας και της Εγνατίας Οδού και προσφέρουν σημαντικές υποδομές για τη διοργάνωση μεγάλων επιστημονικών εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών στον πληθυσμό της περιοχής μας, αλλά και γειτονικών περιοχών όπως η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Θεσσαλία, η Τολοκαρνανία, τα Ιόνια νησιά και η Βόρειος Ήπειρος. Καλά για εμένα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετήσω ως αναπληρωτής πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εδώ, στην πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, στα όμορφα μας Γιάννενα, τη διοργάνωση του 32ου ετησίου συνεδρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του παιδιάτρου. Οι επιστημονικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ιατρικής, από την έρευνα μέχρι την εφαρμοσμένη ιατρική σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο είναι ραγδαίες και συχνά δύσκολα μπορεί να τις παρακολουθήσει ο επαγγελματίας υγείας. Το παρόν συνέδριο έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Ιδιαίτερη στιγμή η ανακοίνωση της θέσπισης του βραβείου Αντιγόνης Χιαμοπούλου Μαυρίδου ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και εκτίμησης στη μνήμη της καθηγήτριας. Η σημασία της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας σε νέες τεχνικές και θεραπείες αποτελεί απαραίτητη διαδικασία που διασφαλίζει την ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Ειδικά όσον αφορά στην παιδική ηλικία, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας επιφορτίζεται με ιδιαίτερη ευθύνη αλλά και ευαισθησία. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η παρούσα επιστημονική συνάντηση, στην οποία θα παρουσιαστούν ποικίλα θέματα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων της παιδιατρικής, από διακεκριμένους και έγκριτους εισηγητές. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή για τη θέσπιση του βραβείου Αντιγόνης Χιαμοπούλου για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση του συνεδρίου στη μνήμη της καθηγήτριας Αντιγόνης Χιαμοπούλου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς της. Άφησε ισχυρή παρακαταθήκη στην ιατρική και στο πανεπιστήμιό μας
και θα ήταν περήφανοι, όπως είμαστε και εμείς σήμερα, για όλα τα μέλη του τομέα υγείας του παιδιού του Τμήματος Ιατρικής, που εκτός από σημαντικοί επιστήμονες και γιατροί, είναι και ενεργά μέλη της ιατρικής μας και του Πανεπιστημίου, σε σημαντικές επιτροπές και δράσεις. Στη καθηγήτρια δεν της άρεσαν οι μεγάλες κουβέντες και οι μεγαλόστομες αγορεύσεις και εμείς σήμερα αυτό θα το σεβαστούμε και θα μιλήσουμε για εκείνη με λόγια αληθινά και από καρδιάς. Για τους περισσότερους από εμάς που σήμερα στελεχώνουμε την παιδιατρική κλινική μέσα από διάφορους ρόλους, υπήρξε καθηγήτρια στα φοιτητικά μας χρόνια και στα χρόνια της ειδικότητάς μας. Υπήρξε διευθύντρια στην παιδιατρική κλινική για περισσότερα από 15 χρόνια. Καλησπέρα σας, αξιότιμη καθηγήτρια, κυρία Σιώδου. Αξιοσέβαστη Ορμονωτική Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, εκ μέρους της οικογένειάς μου και μου προσωπικά, θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμητική αυτή εκδήλωση στη μνήμη της καθηγήτριά σας και μητέρας μας, Αντιγόνη Χιαμοπούλου Μαυρίδου. Κύριε Σιώμου, κύριε Τζούφη, οι ομιλίες σας ήταν πολύ συγκινητικές, πολύ τιμητικές και από την ψυχή βγαλμένες και σας ευχαριστώ πολύ και αυτό. Το βραβείο Ρεστίας που θα φέρει το όνομά της δεν είναι απλά ένας φόρος τιμής για όλα όσα προσέφερε στην ιατρική κοινότητα, αλλά και ένα βήμα για να τη θυμούνται οι παλιοί και για να την γνωρίζουν οι νέοι συνάδελφοι, έτσι ώστε η μνήμη της να είναι πραγματικά αιωνία. Στο πλαίσιο της τελετής έναρξης έγινε και ομιλία ανοιχτή για το κοινό αναφορικά με τους κινδύνους του διαδικτύου με τίτλο «Γονείς, παιδί και διαδίκτυο» και με ομιλητή τον Αντιστράτηγο, ένα αποστρατεία της Ελλάς, πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, ειδικό ερευνητή πραγματογνώμων ελεκτρονικών εγκλημάτων, Μανώλη Σφαγιανάκη. Και αρχίζει δυστυχώς ότι όποιος δεν γνωρίζει το διαδίκτυο θα πάθει πολλά. Και έχουν πάθει ήδη πάρα πολλά. Μπορεί να μην τα γνωρίζετε εσείς, είμαι εδώ για να σας τα πω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 100.000 νοικοκυριά έχουν υποστεί φτωχοποίηση γενική. Το ξέρετε? Πιστεύω κάποιοι είναι, κάποιοι όχι. Ξέρετε ότι μας κάνανε τραπεζίτες ένα βράδυ όλους μας, χωρίς να έχουμε δει από τράπεζες και από ταμεία των τραπεζών. Το έχετε περάσει, όλοι μας το έχουμε περάσει. Δυστυχώς, απαραίτητα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι κάθε μέρα που περνάει χιλιάδες συμπολίτες μας είναι με ψυχοφάρμακα.